Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Ξεκίνησαν από το πρωί οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Ο Δήμος κατέθεσε στεφάνι στο πρώην παράρτημα αλλά και στην παλαιά ασφάλεια. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το βράδυ με μεγαλειώδεις πορείες. Εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποίησε ο Δήμος Πατρέων. Σήμερα στις 10 το πρωί έγινε κατάθεση στεφάνων στον χώρο του παραρτήματος και της παλιάς ασφάλειας. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, συνοδευόμενος από δημοτικούς και διαμερισματικούς συμβούλους, κατέθεσε στεφάνι στον χώρο του πρώην παραρτήματος του Πανεπιστημίου. Το Πολυτεχνείο ζει, έξω οι Αμερικανοί. Ο αγώνας μας, η εξέγερση απέναντι στα προβλήματα τα οποία έχουμε σήμερα και τα οποία είναι στην ίδια πορεία που ήταν και χθες, τιμούμε σήμερα την εξέγερση των φοιτητών τόσο του Πανεπιστημίου της Πάτρας αλλά συνολικά όλων όσων αγωνίστηκαν ενάντια στην δικτατορία. Στην συνέχεια πορεύτηκαν στον χώρο που στεγάζονταν η παλιά ασφάλεια. Εκεί η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνα Γεροπαναγιώτη κατέθεσε στεφάνι τιμώντας τους αγωνιστές που βασανίστηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτακτορίας. Το Πολυτεχνείο ζει, έξω οι Αμερικανοί. Όσα με το ΝΑΤΟ να έχει γίνει χωροφύλακας σε εισαγωγικά στο Αιγαίο και γενικότερα στην Ελλάδα. Τώρα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα παρακολουθήσετε ένα βίντεο ντοκουμέντο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Πάτρα. Ο Δημήτρης Σαμούρης μιλά για πρώτη φορά στην κάμερα. Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας το Νοέμβριο του 1973 είχε περίπου 2.000 φοιτητές. Τα μαθήματα γίνονται όμως στο παράρτημα. Οι ενεργοί φοιτητές ήταν λίγο περισσότεροι από 1.000. Ο Άκης Ταγκαλάκης, φοιτητής τότε, γέννημα Θρέμα Πατρινός, ορίζεται πρόεδρος εκείνης της συνέλευσης που κράτησε 16 ώρες μέχρι αργά τα μεσάνυχτα. Η πόλη έστεκε σε μεγάλο ποσοστό απαθής έως τότε, θυμάται ο Αντώνης Μπουλούτζας, νεαρός δημοσιογράφος τότε στην εφημερίδα Ημέρα. Μοναδική εκδήλωση αντίστασης ήταν τα κεράσματα στις ταβέρνες προς τις παρέες των φοιτητών, αναφέρει ο κύριος Βογιατζής. Όταν όμως ακούστηκε το «πότε θα κάνει ξαστεριά» μέσα στον δρόμο, κάτι έσπασε, αναφέρει ο Άκης Ταγκαλάκης. Έβλεπες πρόσωπα σαστισμένα, έκπληκτα, χαρούμενα, ίσως και ενοχλημένα. Ποτέ θα κάνει, ποτέ θα κάνει ξαστεριά, ποτέ θα φλεβαρίσει, ποτέ θα φλεβαρίσει. Να πάρω το, να πάρω το του φέτσι μου. Έγινε η πρώτη πορεία. Η πορεία θα καταλήξει στη λέσχη των φοιτητών. Εκεί θα γίνουν και οι πρώτες συλλήψεις 8 φοιτητών. Θα παραπεμφθούν σε δίκη, όμως το καλοκαίρι. Πέρασαν τόσα χρόνια, ποτέ δεν αναγνωρίστηκε η θυσία του, κανένα. Όλοι μου τάξανε κάτι και τίποτα δεν έγινε. Και πολλοί λέγανε μάλιστα ότι δεν σκοτώθηκε, κατάλαβες, ότι ήταν από αδέσποτη σφαίρα, να το χτυπήσαν στην καροτίδα εξ επαφής, κατάλαβες. Συγκινημένος πολύ σήμερα. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και όπως κάθε χρόνο και αυτές οι μέρες είναι πιο δύσκολες. Και θυμάμαι τη μητέρα μου που όλο έλεγε θα έρθει αυτός ο Νοέμβρης που δεν θα μπορέσει να τον ξεπεράσουμε ποτέ. 14 Νοέμβρη 1973, την ώρα συζήτησης στο παράρτημα, οι φοιτητές της Πάτρας μαθαίνουν για την κατάληψη στο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Την επομένη συνεδριάζουν στο καφενείο του σιδηροδρομικού σταθμού και αποφασίζουν κατάληψη. Την Παρασκευή, μεγάλη διαδήλωση. Ο κόσμος σηκώνει στα χέρια παλιούς βουλευτές. Όταν επιστρέφει στο παράρτημα, ένας από το πλήθος κρατά μια σακούλα με χρήματα από έρανο που είχε προηγηθεί. Τη νύχτα ο φόβος πυκνώνει. Φτάνει πληροφορία για τον τάγκ στην Αθήνα. Αποφασίζεται εκένωση. 600 άτομα φεύγουν σε μικρές ομάδες. Οι τελευταίοι 15 φεύγουν πηδώντας μάντρες. Ακολουθούν συλλήψεις, στρατιωτικός νόμος, στρατοδικία, κορυδαλός. Σοκάρει ένα σκίτσο που δείχνει έναν άνδρα κρεμασμένο από τους ώμους στην παλαιά ασφάλεια στην οδό Κανακάρη στην Πάτρα κατά τις ημέρες του Πολυτεχνείου. Ο άνδρας που έζησε τα φρικτά βασανιστήρια μιλά στην κάμερα του Patras TV. Αυτό είναι το σκίτσο του Σόκαρη. Δείχνει έναν άνθρωπο κρεμασμένο μέσα σε ένα δωμάτιο. Πρόκειται για το υπόγειο της παλιάς ασφάλειας Πάτρας στην οδό Κανακάρη. Αυτός ο άνδρας που βλέπετε στο σκίτσο είναι σήμερα 85 ετών.
Είναι ο Γιάννης Κούκος και σήμερα μας περιγράφει εκείνες τις στιγμές. Κατά την ώρα του κρεμάσματος δεν αντέχει ο οργανισμός πολύ. Όταν δεν είναι εδώ πέρα, σου βάζουν ένα σκηνή όπως δείχνει πέρα και σε μαϊνάρουν. Εγώ είχα πεθαρά εξάθρωση εδώ πέρα στα δύο χέρια, εξάθρωση. Μου κάναν κάταγμα στο ρογμόδε σφάταγμα στην αυγένα, τέσσερα πλευρά σφασμένα στο θωρακικό μέρος, ρίξη ύπατος. Ο Γιάννης Κούκος μαζί με άλλους πατρινούς βασανίστηκαν στα χρόνια της Χούντας. Είχαν περάσει πολλές φορές το κατόφλι του κτηρίου. Είναι από τους τελευταίους επιζώντες των βασανιστήριων της Επταετίας. Σήμερα βρέθηκε σε εκείνο το χώρο. Αντίκρισε τους τοίχους της ασφάλειας και θυμήθηκε την πόρτα από την οποία έμπαινε μέσα και η οποία σήμερα είναι κλειστή. Και η προσωπική μου, εγώ ζω χάρη σε ενός μπεβούδα, η Πίατρος, που ήταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο και με πήρε ο άνθρωπος και του λέει «Σας πεθαίνει». Και με πήγανε στο στρατιωτικό νοσοκομείο και από τότε η περιπέτεια συνεχίζεται. Σε νοσοκομεία συνεχώς, στη Ρωσία, στην Αγγλία, στην Ιταλία. Και ευτυχώς πάλι που μπορώ και περπατάω. Γι' αυτό σήμερα ήρθα να αποχαιρετήσω κι εγώ με βλάβεια το χώρο αυτό, να πούμε, το οποίο ήταν βασανιστήρια. Δεν είναι γιορτή σήμερα για μας. Είναι μια μέρα η οποία, όχι γιατί εμείς του ζήσαμε την δικτατορία πάρα πολύ και επαγγελματικά. Στην παλιά ασφάλεια βρέθηκε σήμερα και ο 93χρονος Δημήτρης Κόης, τον οποίον είχαν κλείσει στο ΚΕΤΧ και τον ανέκριναν με χαστούκια. Μας περιγράφει και το δράμα άλλων πατρινών και ειδικά γυναικών που βασανίστηκαν από τη Χούντα. Ήμουν στο στρατόνα της Πάτρας. Ήταν η χωροφυλακή, η πομπύραγμος ήταν. Ήταν η διανέστατη χωροφυλακή. Βέβαια οι ανακτήτες δεν γίνονται με καφέ και με τσιγάρο, και με χαμόγελα, γίνονται με απειλές και χαστούκια για ανακρίσεις. Ανακρίσεις μου κάνανε για μένα. Εδώ η ασφάλεια της, η αστυνομία πόλεως, ήταν γκάγκστερ, γεστάπο, γερμανική. Απέσιοι. Δεν μπορώ να λέγω Έλληνες. Η αστυνομία πόλεως, η ασφάλεια της Πάτρας. Και στην Αθήνα. Στην Αθήνα, τη ζωγράφου τη βάζω σε άλλη οργάνωση, δηλαδή μετά από εμάς. Τη βάζω ένα σκουπόξουλο στο μπροστά και πίσω. Τη βάζω από την Αρώ ήταν η ζωγράφου, η βάζω. Κορυφώνεται η αγωνία για τους αγνοούμενους της Νέας Πέραμου. Ένας εκ των αγνοούμενων, ο Χρήστος Γεωργακόπουλος, κατάγεται από το Σανταμέρι Αχαΐας. Επικοινωνία του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Χρήστο Νικολάου, με την οικογένειά του. Πήγε να σώσει τα σκυλιά του και χάθηκε. Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που μας περιγράφει ο αδερφός της γυναίκας του 70χρονου που αγνοείται στη Μάνδρα. Πρόκειται για τον κύριο Χρήστο Φωτόπουλο, πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Σαντομερίου. Ήξερε πολύ καλά εκείνα τα μέρη. Είχαν ξεκινήσει στις 4 το πρωί όλη μια παρέα από 6 άτομα. Την ώρα που ο χήμαρος τους απείλησε, ανέβηκαν στα δέντρα για να σωθούν. Αλλά ο γαμπρός μου πήγε να σώσει τα σκυλιά του. Τα αγαπούσε πολύ. Ήταν η ζωή του, σημειώνει φορτισμένος συναισθηματικά ο κύριος Φωτόπουλος. Ο 70χρονος ζούσε από μικρό παιδί στην Αθήνα. Ήταν εργολάβος οικοδομών, παντρεμένος με ένα γιο. Η μεγάλη του όμως αγάπη ήταν το κυνήγι. Σοκαριστική ήταν η εικόνα που βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Είχε κοπεί στη μέση, μας περιγράφει ο κ. Φωτόπουλος. Η αγωνία είναι μεγάλη για τον 70χρονο στο Σαντομέρι αλλά και στην Πάτρα, όπου εκεί βρίσκονται οι στενοί του συγγενείς. Όλοι ελπίζουν να έχουν ευχάριστα νέα. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε απόγνωση, χιλιάδες δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης τους ειδοποίησαν με SMS ότι κόβεται. Και ξαφνικά, δικαιούχοι του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίοι έπαιρναν και το επίδομα τέκνων, ειδοποιήθηκαν πως δεν θα το ξαναπάρουν. Και μάλιστα
με SMS στο κινητό τους. Οι δικαιούχοι δεν πίστευαν στα μάτια τους αφού κανείς δεν τους ενημέρωσε πως έπρεπε να το είχαν δηλώσει. Το θέμα έφτασε μέχρι το Δήμο Πάτρας αλλά και τους άλλους Δήμους σε όλη τη χώρα. Για άλλη μια φορά το Υπουργείο εμπέζει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φτάσει στην ένδυα, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Το Υπουργείο έχει υποχρέωση να μην βασανίζει αυτόν τον κόσμο και να δώσει αυτά που πρέπει και αυτά που τέλος πάντων τους έχουν τάξει. Ναι, λένε ότι το κόψανε επειδή δεν το είχαν δηλώσει. Έτσι λένε. Αυτές είναι αφορμές του Υπουργείου και κοροϊδεύουν τον κόσμο και ξαναλέμε άλλη μια φορά. Το Υπουργείο να σταματήσει την κοροϊδία στον κόσμο αυτόν τον λαό. Χιλιάδες είναι αυτοί που ήρθαν προτετελεσμένου και ενώ είναι άνεργοι ή έχουν εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα, χάνουν το επίδομα. Η κυβέρνηση πάντως δηλώνει πως θα εξετάσει το θέμα. Άγνωστο όμως πότε αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται. Σοκ για το ΚΕΠ στο λιμάνι λόγω των βροχών. Μπάζει νερά το κτίριο από τις βροχές. Έβρεξε στην υπολειοδομία. Για ακαταλληλότητα του χώρου που στεγάζει το αρχείο της Δημοτικής Υπηρεσίας στο ΚΕΠ του λιμανιού, κάνει λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Σιγαλός. Όταν επισκέφθηκε τον χώρο την προηγούμενη Τετάρτη, διαπίστωσε ότι η βροχή ισχωρούσε από την οροφή και ψυχάλες έπεφταν στους φακέλους με τα έγγραφα. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει ο πρώην αντιδήμαρχος σε θέματα λειτουργικότητας του πρώην συνεδριακού κέντρου του λιμανιού. Η Δημοτική Αρχή μας παρέπεσε στους διευθυντές. Για να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στην πραγματική διάσταση, εγώ τώρα και δύο εβδομάδες έχω στείλει εγγράφος και ζητώ απαντήσεις από τις διευθύνσεις αρμόδιες, αν εκεί υπάρχει οικοδομική άδεια, αν υπάρχει στατική μελέτη, αν έχουν εξετάσει τη στατικότητα του κτηρίου, αν έχουν γίνει αλλαγή της χρήσης για να σταγαστούν οι δημοτικές υπηρεσίες. Ο Γιώργος Σιγαλός ενημερώθηκε από εργαζόμενους για τις συνθήκες που επικρατούν στο κτίριο. Ο Δημοτικός Σύμβουλος είχε δημοσιοποιήσει πρόσφατα τις εκτιμήσεις του περί ακαταλληλότητας του ακινήτου που στεγάζει το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Έχουν αρχίσει να φουσκώνουν πάνω οι οροφές. Έχουν πέσει και άλλες φορές, ας πούμε, και έχουν γίνει μικροεπισκευές. Το κτίριο είναι πλήρως ακατάλληλο. Κανένας δεν θέλει να πάρει μέχρι τώρα τις ευθύνες του για να απομακρυνθούν οι υπηρεσίες. Και νομίζω ότι πλέον τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή εφόσον οι υπηρεσίες δεν απαντάνε. Η πρότασή μας είναι να φύγουν άμεσα και σήμερα κιόλας. Δυστυχώς οι μικροεπισκευές που έχουν γίνει δεν έχουν συντηρήσει το κτίριο όπως έπρεπε. Έχουν αφήσει ακόμα τις καλωσιές από τη μεριά του ΚΕΠ. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν. Υποψιαζόμαστε διάφορα, όπως υποψιάζονται και οι εργαζόμενοι. Μάλιστα, έχει θέσει γραπτά ερωτήματα στις δημοτικές υπηρεσίες, ζητώντας απαντήσεις σχετικά με την οικοδομική άδεια του κτιρίου που φιλοξενεί το ΚΕΠ του Δήμου Πατρέων και στο οποίο μετακινήθηκε πρόσφατα και το αρχείο της πολεοδομίας. Επίσης, ζήτησε ενημέρωση για τη στατική επάρκεια. Συνέντευξη της επιμελητηριακής παράταξης Επιμελητήριο για Όλους του Παναγιώτη Κρίκη, χωρίς ωστόσο τον επικεφαλής. Ο κύριος Κρίκης αποχώρησε από το Βήμα χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Επιμελητήριο για όλους, αλλά χωρίς τον επικεφαλής. Τα μάζεψε και έφυγε ο Παναγιώτης Κρίκης από την συνέντευξη τύπου, που υποτίθεται ήταν για την παρουσίαση των στόχων της παράταξης. Και άφησε πίσω του έναν δημοσιογράφο να βγάλει το φίδι από την τρύπα, τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Παναγιώτης και αυτός, αλλά όχι Κρίκης. Πάντως ο Παναγιώτης Ριγόπουλος φρόντισε να ενημερώσει πως ο κύριος Κρίκης θα κάνει μία εισήγηση, αλλά δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Θα απαντούσε ο ανταυτού. Ο επικεφαλής της παράταξης, Παναγιώτης Κρίκης, περιορίστηκε στο να απαντήσει πως έκανε δεκτό το αίτημα για debate και ότι η παράταξη είναι ανοιχτή στο διάλογο και επεσήμανε ότι η κοινωνία και οι επιχειρηματίες απαιτούν αλλαγή στο επιμελητήριο, ενώ απίφθινε ανοιχτό κάλεσμα στους επιχειρηματίες να προσέλθουν μαζικά στην κάλπη. Όλοι οι επαγγελματίες, όλοι οι επιχειρηματίες θα πρέπει τις 9, τις 10, τις 11 του Δεκέμβρη να κατέβουν στις εκλογές να ψηφίσουν. Στην συνέντευξη ετέθηκε το ζήτημα ενός δελτιοτύπου της παράταξης που προκάλεσε μέχρι και εξώδικα. Σε αυτό το δελτιοτύπου γινόταν λόγος για επιβίτορες, κούφιους και πολλά άλλα. Ποιοι είναι οι επιβίτορες, δεν απάντησε ο ανταυτού Παναγιώτης. Δεν είπε τα πράγματα με το όνομά τους, φοβούμενους προφανώς την σπάθη της δικαιοσύνης. Εμείς απέναντί μας έχουμε τα προβλήματα, έχουμε τις πολιτικές. Δεν αντιπαρατηθόμεθα με κανένα πρόσωπο, με κανένα όνομα. Κατά τα άλλα, ο ανταυτού του κυρίου Κρίκη, Παναγιώτης Ριγόπουλος, μίλησε για την θέση της παράταξης σε σχέση με τους επιχειρηματίες και κατηγόρησε την παράταξη Μαρλιαφέκα πως εδώ και πολλά χρόνια ήταν απούσα. Αντιμέτωπες με τους αδίστακτους ληστές τους ήρθαν χθες τη νύχτα
Μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, δύο ηλικιωμένες γυναίκες τις χτύπησαν με γροθιές για να τους πάρουν τα χρυσαφικά. Το περιστατικό συνέβη στην Αγιά, κοντά στο γήπεδο της Παναχαϊκής. Οι δύο γυναίκες είναι χτυπημένες στο πρόσωπο. Οι αδίστακτοι κουκουλοφόροι μπήκαν μέσα στο σπίτι τους, σε ένα στενάκι κάθετο στην οδό Νοταρά, και τις χτύπησαν για να τους πάρουν ό,τι πολύτιμο είχαν. Οι δύο αδελφές μένουν μόνες και προφανώς οι δράστες το γνώριζαν. Οι γυναίκες φώναζαν, αλλά εκείνη την ώρα έβρεχε και προφανώς δεν τις άκουσε κάποιος. Τα πρόσωπά τους γέμισαν μόλοπες, ενώ και τα χείλη τους είχαν πρίστη από τα χτυπήματα. Σας δέσανε κιόλας. Και τις δύο. Ναι. Με τι σε χτυπάγανε? Με μπουνιές. Οι ληστές κατάφεραν τελικά και άρπαξαν χρυσαφικά και εξαφανίστηκαν. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο. Από την ελληνική αστυνομία διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Δύο τους πιάσαν την κουβέντα εδώ στην πόρτα και άλλος μπήκε από μέσα, κάπου εδώ και 6 εκατοστάρια και τα πήρε. Απλά τις βλέπουν μεγάλες και νομίζουν ότι έχουν πολλά λεφτά και έρχονται εδώ πέρα και δημιουργούν προβλήματα. Συνεχίζονται τα προβλήματα με την κακοκαιρία που πλήττει την Δυτική Ελλάδα. Ισχυρή χαλαζόπτωση χθες στην Πάτρα. Από σήμερα αναμένεται ο Ζήνων στο Ιόνιο και στην Δυτική Πελοπόννησο. Μέχρι και οι ζημιές προκάλεσε η σφοδρή χαλαζόπτωση, η οποία έπληξε τη Δυτική Ελλάδα χθες τη νύχτα. Και μάλιστα οι ζημιές δεν προκλήθηκαν σε καλλιέργειες, αλλά ακόμα και σε παραμπρίζ αυτοκινήτων, τα οποία έσπασαν. Καταγγελίες έγιναν για την περιοχή της Οβριάς και έξω από την Πάτρα. Το χαλάζι έπεσε ξαφνικά και είχε μέγεθος μικρού καρυδιού. Το φαινόμενο κράτησε μερικά λεπτά, ήταν όμως αρκετό για να προκαλέσει αναστάτωση στο κέντρο της Πάτρας και όχι μόνο. Για την διαχρονική επικαιρότητα του Πολυτεχνείου και το σύνθημα της εποχής «Ψωμί, παιδί, ελευθερία», το οποίο σήμερα μετουσιώνεται στην ανάγκη για αξιοπρεπή εργασία, δημοκρατική και ελτική παιδεία και ελευθερία παντού, μίλησε χθες το βράδυ σε εκδήλωση της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ Πάτρας ο πρώην υπουργός και βουλευτής ΑΛΦΑ Αθηνών Νίκος Φίλης. Στην Πάτρα βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης ο πρώην υπουργός παιδείας Νίκος Φίλης, ο οποίος ήταν ομιλητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Πάτρας με τίτλο «Πολυτεχνείο 1973-2017. Η μνήμη, ο δρόμος, η αντίσταση, το μέλλον». Για τα 44 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου, η οποία ήταν κατάμεστη. Και μετά, αφού διαλύεται, εξουδετερώνεται στα πατρική και τα βασανιστήρια στην πρώτη γενιά των νέων της αντίστασης, έχουμε ένα κίνημα πιο αυτόνομο. Αναπτύσσεται, όχι οργανωμένο, που είναι αλήθεια όπως ανέφερε και νωρίτερα ο Ηλίας. Θέτει ζητήματα επηρεασμένα και από την πραγματικότητα, την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή. Παράλληλα, κ. Φίλης από την Πάτρα άσκησε δρυμία κριτική εναντίον της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τη στάση της σε σχέση με το κοινωνικό μέρισμα. Στην Ελλάδα υπήρχε ένας έντονος αντιαμερικανισμός. Για αυτά που ζήσαμε και με την Χούντα, και με την Χούντα και με την Χούντα. Υπήρχε ένα αίτημα δημοκρατίας και υπήρχε επίσης και μια προσπάθεια να φτιάξει ο κόσμος τη ζωή του. Αλλάζουν όψη τα ζεροχλαϊκά. Δείτε στο ρεπορτάζ πώς θα γίνουν. Μέσα στο πρόγραμμα της ανάπλασης του αστικού κέντρου της Πάτρας που πρόκειται να γίνει κατά τη διάρκεια του 2018, με ένα μεγάλο κομμάτι της Αχαϊκής πρωτεύουσας να αναδιαμορφώνεται, περιλαμβάνεται και το έργο της αστικής ανάπτυξης των ζαρουχλαϊκών. Ο Δήμος Πατρέων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, αποφάσισαν να διαθέσουν ένα κονδύλι από το πρόγραμμα της ανάπλασης του ιστορικού κέντρου που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και για την περιοχή των ζαρουχλαϊκών. Πρόκειται για μια περιοχή που βρίσκεται έξω από το κέντρο της Πάτρας, στο νότιο διαμέρισμα της πόλης και στην οποία μένει πλέον αρκετός κόσμος. Εξάλλου έχει τη δική της αγορά και εξελίσσεται ως μια μικρή αυτόνομη πόλη. Παρ' όλα αυτά, θεωρείται από πλευράς δρόμων και πολεοδομίας αρκετά υποβαθμισμένη παρά την πρόσφατη προσπάθεια που ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή φτιάχνοντας την Οδό Ευβοίας.
Το κομμάτι αυτό βρίσκεται γύρω από την Ανθίας, έναν κεντρικό δρόμο της περιοχής, και στο όλο έργο προβλέπεται η ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων και των πλατιών, η δημιουργία πεζόδρομων που δεν υπάρχουν, η ανακατασκευή οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, αλλά και η τοποθέτηση πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Τα χρήματα βέβαια δεν είναι πολλά για να προχωρήσουν οι εργασίες σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι των Ζαρουχλαίκων, όμως αρκούν για να αναβαθμίσουν την εικόνα της περιοχής και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Η μελέτη για το έργο αυτό είναι ήδη έτοιμη και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν σε 1,5 με 2 χρόνια από τώρα. Μια αεροφωτογραφία της πόλης δείχνει το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό λάθος της Πάτρας. Δείτε το. Μια αεροφωτογραφία της Πάτρας παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ως προς το πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει η χωρίς ενιαίο σχεδιασμό μετατροπή δρόμων σε πεζόδρομους. Το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα τα τελευταία 30 χρόνια, χωρίς όμως να είχε προηγηθεί η απαραίτητη μελέτη για την υλοποίηση προγράμματος πεζοδρόμησης στην πόλη. Όταν, για παράδειγμα, αρχές δεκαετίας του 90 πεζοδρομήθηκε η Γεωργοστοπούλου, δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα που θα προέβλεπε τα τι και πώς μέχρι σήμερα και το τι θα σήμαινε κάθε νέος πεζόδρομος. Για λόγους λοιπόν που δεν έχουν εξηγηθεί, επιλέχθηκαν να πεζοδρομηθούν μόνο οι δρόμοι με κατεύθυνση προς την Άνω Πόλη, οι άνοδοι, και όχι οι κάθοδοι, αυτοί δηλαδή που μεταφέρουν το κυκλοφοριακό φορτίο προς την θάλασσα. Πράγματι ανεβαίνουν λιγότεροι και κατεβαίνουν περισσότεροι. Αλλά τι να κάνουμε, ο πεζόδρομος του Αγίου Νικολάου δημιούργησε ένα μικρό πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση. Δεν φρόντισαν, αντιδρόμησαν την Ερμού, αλλά δεν φρόντισαν για τα υπόλοιπα. Δεν βολεύει καθόλου. Πρέπει να κάνουμε συνέχεια γύρους για να πάμε στον τελικό προορισμό που θέλουμε, τέλος πάντων. Πιστεύω έτσι μια... να το μελετήσουν περισσότερο, έτσι να τη μισάσουν όλη αυτή τη διαφορά. Δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα παλιά. Ας κάνει ό,τι μπορεί ο Δήμος. Τι να πω περαιτέρω. Ας δούμε λοιπόν το χάρτη της Πάτρας. Στην άκρη αριστερά είναι η οδός Ζαΐμη, κάθοδος. Στην άκρη δεξιά είναι η οδός Μιαούλη, επίσης κάθοδος. Πρόκειται για 13 παράλληλους μεταξύ τους δρόμους που για χρόνια ήταν μονόδρομοι, άνοδος, κάθοδος, εναλλάξ. Τα τελευταία χρόνια πεζοδρομήθηκαν κατά σειρά η Αγίου Νικολάου κατά το Ίμιση, το Στενάκι Ραδινού, η Γεροκοστοπούλου, η Παντανάσης και η Κανάρη, ενώ αντιδρομήθηκε και η Ερμού. Έτσι, μοναδικοί άνοδοι, άρτιοι σε όλο το μήκος τους, είναι η Αράτου, η Φιλοπίμενος και η Γούναρη. Και από αυτούς, μόνο οι δύο οδηγούν στην Πάνω Πόλη, η Φιλοπίμενος σταματάει στην Ιωάννη Βλάχου. Επίσης, τρεις μονοδρόμοι από τους 13 σε μήκος 1015 μέτρων. Αντίθετα, κάθοδοι είναι η Ζαΐμη, η Κολοκοτρώνη, η Πατρέως, η Βότση, η Γούναρη και η Τσαμαδού. 6 συνολικά. Άγνωστο γιατί, από αυτούς τους 13 δρόμους επιλέχθηκε η πεζοδρόμηση 4 με ανωδική πορεία που σε συνδυασμό και με τις αλλαγές στην Ερμού δυσχεραίνουν τόσο πολύ την άνοδο, καθόλου όμως την κάθοδο. Από τους 3 ναυάρχους πήρε το όνομά της η γνωστή πλατεία της πόλης 3 ναυάρχων. Ξέρετε όμως από ποιους, όχι από αυτούς που φαντάζεστε. Υπάρχει μάλιστα και λάθος. Κλασικό παράδειγμα των περίεργων αποφάσεων των αρχών της Πάτρας στη διάρκεια των δεκαετιών σε σχέση με την αλλαγή των ονομάτων πλατείων και δρόμων, η πλατεία 3 ναυάρχων, η οποία έγινε προς τιμή των Έντουαρντ Κόδρικτον, Ανρί Δεριγνή και Λογκίνου Χέιδεν, που με τον στόλο τους νίκησαν τους Τούρκους στην αυμαχία του Ναβαρίνου και ουσιαστικά τους υποχρέωσαν να εφαρμόσουν τη συνθήκη του Λονδίνου για παραχώρηση ανεξαρτησίας στην Ελλάδα. Πριν από 40 περίπου χρόνια, στο κάτω μέρος της 3 ναυάρχων, τοποθετήθηκε η συγκεκριμένη πλάκα που έχει την προτομή των Κανάρη, Μιαούλη και Σαχτούρη, δηλαδή 3 Ελλήνων ναυάρχων της Επανάστασης του 21. Οι περισσότεροι λοιπόν νομίζουν πως η οδός 3 ναυάρχων είναι αφιερωμένη σε αυτούς τους 3 και όχι προς τιμήν των Κόδρικτον, Δεριγνή, Χέιδεν. Αυτά μόνο στην Πάτρα γίνονται. Από τον ναύαρχο. Τον ναύαρχο. Από τους ναύαρχες, κάπως έτσι, δεν ξέρω. Τους ναύαρχους, ξέρουμε. Τους 3 ναυάρχους. Δεν το θυμάμαι τον... Δεν το θυμάμαι. Από τον ναύαρχο... Από τους Ναυαρίνους. Από τον Ναυαρίνο. Να, από το και έχουν βάλει άλλη πλάκα κάτω. Λάθος. Η 3 ναυάρχων ανήκει στους παλιούς. Αυτή η πλάκα που έβαλαν εκεί με τα ονόματα αυτά δεν ισχύει. Είναι λανθασμένη και να βγει λίαν επιγόντως. Και εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Patras TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.
Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.